μια γενική σχολεία σε αυτά τα δύο για να συνεχίσουμε τις ασκήσεις μας στο ηλεκτρισμό. Έχουμε μια άσκηση η οποία λέγεται εξής, σημειακό απλών του φορτίου πιο ίσο, μείον 20 μικροκουλό, δηλαδή μείον 20 επί 10 σημείων 6 κουλό, δημιουργεί γύρω του το στατικό πεδίο. Σημειακό φορτίο Q ίσο Q μικρό συν 1 μικρό κουλό, δηλαδή συν 1 επί 10 σημείων 6 κουλό, βρίσκεται στη θέση Γ σε απόσταση ρο ίσο 3 σαντιμέτρ ή αλλιώς 3 επί 10 σημείων 2 μέτρα. Από το φορτίο Q. Να βρούμε την ένταση που δημιουργεί το φορτίο Q στο σημείο Γ. Εδώ το φορτίο Q, παιδιά. Εδώ είναι ένα σημείο Γ. Ωραία. Στο σημείο Γ υπάρχει και ένα υπόθεμα. Όχι ότι μας απασχολεί, γιατί ξέρουμε ότι η ένταση που δημιουργείται αυτό εξαρτάται μόνο από αυτόν και είναι προς τα μέσα επειδή είναι αντιδυτικός. Η ένταση ο τύπος είναι KC Q δια ρο στο τετράγωνο. Το KC το δίνει στο τέλος της άσκησης 9 επί 10 στην 9η. Νιούτον επί μέτρα τετράγωνο, ένα κουλό τετράγωνο. Άρα είναι 9 επί 10 στην 9η, το Q είναι 20 επί 10 στην 9η και το ρο είναι 3 επί 10 στην 2 και όλο στο τετράγωνο, νιούτον ένα κουλό. Βγαίνει να μαζέψουμε τις πράξεις. 9 επί 10 στην 9η, το 20, 2 επί 10, 10 στην 9η, αυτό, 9 επί 10 στην 4η, νιούτον ένα κουλό, 9 επί 9 φέρνει. Σας μένει σαν νούμερο 2, 10 στην 9η επί 10 στην 9η κάνει 10 στην 3η και από κάτω κάνει 10 στην 4η. Νιούτον ένα κουλό. Άρα αν τα ανεβάσω πάνω, είναι 2 επί 10 στην 7η νιούτον ένα κουλό. Το δεύτερο ερώτημα της άσκησης μας ζητάει να βρούμε την υψηστατική δυναμική ενέργεια του συστήματος των δύο φορτίων. Ο τύπος της υψηστατικής δυναμικής ενέργειας είναι κάτω σε 2 επί Q δια ρο, γνωρίζοντας ότι σε αυτό το τύπο, παιδιά μου, βάζουμε πρόσθετο. Δηλαδή, 9 επί 10 στην 9η, το Q του κεφαλαίου είναι μείον 20 επί 10 στην μείον 6η, το άλλο είναι συν 1 επί 10 στην μείον 6η, δια το ρο, που είναι 3 επί 10 στην μείον 2 τζάουλα. Άρα η U ηλεκτρική είναι 9 επί 10 στην 9η. Βασικά να βάλω μπροστά το πρόσημο που βγαίνει πλήρη, 2 επί 10 επί 10 στην μείον 6η, επί 1 επί 10 στην μείον 6η, προς 3 επί 10 στην μείον 2. Τζάρα. Εάν κάνουμε τις πράξεις, το 3 με το 9 κάνει 3, 3, 2, 6, 6, 10 στην 9, 10 στην 9, 10 στην 3, 10 στην 3, 10 στην 9, 10 στην 3, 10 στην 3, επί 10 στην μείον 2 θα γίνει 10 στην μείον 1 τζάρα, δηλαδή μείον 0,6 τζάρα. Και ένα τρίτο ερώτημα, το οποίο λέει, το έργο της δύναμης του πεδίου για να μεταφερθεί το φορτίο πιο από το γάμα στο άκρο. Το έργο της δύναμης του πεδίου για να μεταφερθεί το φορτίο Q από το γάμα στο άντρο. Προσέξτε, για να το δείτε αυτό, το έργο για να μεταφερθεί το Q από το γάμα στο άντρο, κανονικά είναι Q, δυναμικό στο γάμα, μείον δυναμικό στο άντρο. Το δυναμικό στο άντρο έχουμε πει ότι είναι 0, άρα είναι Q και δυναμικό στο γάμα. Το δυναμικό στο γάμα το δημιουργεί το μεγάλο φορτίο, είναι μείον κάρτα σε επίπεδο διαρρό και βλέπετε ότι βγαίνει ίσο με τη δυναμική ενέργεια την οποία είχαμε προηγουμένως, δηλαδή μείον 0,6 τζάουλ και το πλήν που σας βγαίνει εδώ είναι πολύ ωραίο διότι σημαίνει δαπάνη ενέργειας. Δηλαδή εσείς για να πάρετε αυτό το φορτίο να το πάτε στο άκρο και τα λέμε εμείς η φυσική άπειρο, δεν εννοούμε κάτι αφηρημένο. Εννοούμε απλά εκτός πεδίου, θα πρέπει να καταναλώσει ενέργεια. Γιατί να καταναλώσει ενέργεια, γιατί οι δυνάμεις μεταξύ τους είναι ειδικές. Άρα για να το πάρετε, να το πάρετε στο άκρο, πρέπει να καταναλώσει ενέργεια. Τέλεια. Οπότε τελείωσε και αυτή. Ευχαριστώ.